Σήμερα βρισκόμαστε στην Κοζάνη, εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας στην πόλη της Κοζάνης, τον Γιώργο Τοπαλίδη. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία για να παρουσιάσουμε τα ηλεκτρικά οχήματα EcoCar, τα οποία ηλεκτρικά οχήματα και σε σχέση τώρα με την επιδότηση που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι το μέλλον στην αστική μετακίνηση. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε το μικρό διθέσιο αυτοκίνητο EcoCar, καθώς επίσης και την επαγγελματική του έκδοση, το EcoCar Van, το οποίο υπάρχει και σε EcoCar Pickup. Τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Τα πλεονεκτήματα των αυτοκινήτων αυτών της οικογένειας EcoCar είναι ότι καταρχήν φορτίζουν σε μία απλή σούκου μπρίζα. Αυτό σημαίνει κυριολεκτικά εκεί που φορτίζω το κινητό μου, φορτίζω και το αυτοκίνητό μου. Δεύτερον, οικονομικό το θέμα, η μία φόρτιση μου κοστίζει και η μετακίνηση κατά προέκταση μου κοστίζει 1 ευρώ τα 100 χιλιόμετρα. Τρίτον, πέραν το κόστος κτήσης, έχει και πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης. Αυτά, φανταστείτε, δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας, κταίο δεν περνάνε, τεκμήριο δεν το πιάνει και επίσης δεν επισκέπτομαι και συνεργείο με τη μορφή που το γνωρίζω ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Πέραν ενός τυπικού παύλα προληπτικού ελέγχου των αναλωσίμων του αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια άλλη εργασία στα αυτοκίνητα αυτά. Η τεχνολογία τρέχει, η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται και εμείς γι' αυτό το λόγο κάναμε μία κίνηση με την EcoSan. Παρουσιάζουμε σήμερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα EcoCar, τα οποία τα φέραμε και στην πόλη της Κοζάνης για να τα προωθήσουμε, να τα παρουσιάσουμε και να δείξουμε τα πλεονεκτήματα στον κόσμο. Ποια είναι η τιμή ενός τέτοιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Το μικρό, το διθέσιο του EcoCar, το Ιωταχή, ξεκινάει από 6.000 ευρώ και το φορτηγάκι, το pick-up και το van από 8,5, 9 και ανάλογα πώς το θέλει να το χτίσει ο καθένας, προσαρμόζει την τιμή ανάλογα τις δυνατότητες του. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του κόσμου σε αυτή την πρώτη γνωριμία με τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι σας λένε? Ο κόσμος τα βλέπει με χαρά, με ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και λίγο σε αναμονή με το κράτος, με την επιδότηση, περιμένει τις αναμονές, τις εξαγγελίες, τι θα γίνει τελικά. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σωστά και είναι μια πολύ καλή λύση για την πόλη. Πού μπορεί να συμβεί κάποιος? Μπορεί να βρει το αυτοκίνητο το δικό μου σε test drive, επί της οδού Ακρίτα 5, στο συνεργείο αυτοκίνητο, το Παλίδης ο Γιώργος.